Εις των κήπων των ανακτώνων του Ιού, παρουσία των αυτών μεγαλειοτήτων των βασιλέων του Διαδόχου και της πριγκιπίσης Αλεξίας, επραγματοποιήθη σε μνή τελετή, κατά την οποία αντιπροσωπεία των ενόπλων υδάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ως αναδόχων, προσέφερε στον διαδοχών Παύλων το δώρον των. Τούτο αποτελείται από χρυσούν σερβίτσιο του καφέ, επί του οποίου είχε φιλοτεχνηθεί ανάγλυφον το βασιλικό έμβλημα. Οι βασιλείς, λίαν συγκινημένοι από την ευγενή χειρονομία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ευχαρίστησαν την αντιπροσωπεία, συνομίλησαν με τον μερών αυτής και έλαβαν αναμνηστικές φωτογραφίες, καθών χρόνων οι νονοί έπαιρναν εις τα σαγκάλαστον των υψηλών βαπτιστικών των. Ενώ μεταξύ, προερχόμενοι εξούδας αφήθησαν δια τας εορτάς του Αρκαδίου και αυτών μεγαλειότητες οι βασιλείς. Ήτινες και παρέστησαν εις την ψαλής ανδοξολογίαν, χωροστατούντας του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, εντός της ιστορικής μονής του Αρκαδίου. Μετά την ανδοξολογίαν, ο Άναξ μετέβη στο μαστολείο της μονής, όπου φυλάσσονται εκάρια των αγωνιστών, και κατέθεσε στέφανον. Ο κριτικός λαός απεθέασε τους βασιλείς, τόσο κατά την άφηξην όσον και κατά την αναχώρησή των. Το κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον αντιπρόεδρο της Εθνικής Κυβερνήσεως, με μεγάλη επιτυχία επραγματοποιήθησαν τα εγγένεια της εκθέσεως του εργοστασίου κρυστάλλων και ασημικών της γερμανικής βιομηχανίας VMF. Θαυμάσια ασημικά και υπέροχα κρυστάλλινα είδη προεκάλεσαν τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον. Εν συνεχεία και επ' ευκαιρία των εγγενείων της εκθέσεως, εδόθη εις το ξενοδοχείο Χίλτον δεξίωσης, κατά την οποία εξετέθησαν και προοπτικέ της γερμανικής αυτής βιομηχανίας. Εις το Κέντρο Ατομικών Ερευνών Δημόκλητος, εγένετο ειδική κατατοπιστική ξενάγησης των παρακολουθούντων των σεμινάριων του ΕΛΚΕΠΑ περί δημοσίων σχέσεων. Εις τους επισκέπτας επελήθησαν οι αντιδραστήρες, τους οποίους διαθέτει ο Δημόκλητος, το ηλεκτρονικό τμήμα αυτού, το Τμήμα Γεωργικών Ερευνών, ως επίσης και τα κέντρα τα οποία ασχολούνται με την ειρηνική εφαρμογή της ατομικής ενεργείας. Παρουσία της αυτού μεγαλειότητας του βασιλέως. Εγένετο εις το Ενσκαραμαγκά Κέντρο Ναυτικής Εκπαιδεύσεως η ορκομοσία της νέας σειράς των κληρωτών του βασιλικού ναυτικού. Ο Άναξ, αφού εχαιρέτησε την σημαία και επεθεώρησε τους παρατεταγμένους κληρωτούς, εισπάστη του Ιερών Ευαγγέλιων και παρικολούθησε τον αγιασμό. Στην τελετή παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Παντιδάκης, ο υφυπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Ζωητάκης, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Αθανασίου και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μετά τον αγιασμό, ο Άναξ εδέχθη των ενομισμένων όρκων των νέων αυτών και απένιμε το έπαθλον εις των πρωτεύσαντα λόχων της εκπαιδευτικής αυτής σειράς. Το Εθνικό Θέατρο ενεκαινίασε τις παραστάσεις του της εφετινής χειμερινής σεζόν με το έργο του Ρίτζι Πιραντέλο «Ερίκος ο Τέταρτος». Την πρεμιέρα του Εθνικού ετοίμησαν τις παρουσίες των εαυτών μεγαλειότητες οι βασιλείς. Επίσης παρέστησαν ο Πρωθυπουργός κ. Κόλλιας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καλαμποκιάς και άλλοι επίσης.
διάλειμμα, οι βασιλείς εδέθησαν εις το σαλονάκι του βασιλικού θεωρίου τον πρωταγωνιστήν Δημήτρη Χόρν, τον οποίον τη συνεχάρισαν για την ερμηνεία του, ως επίσης και τα λοιπά μέλη του θειάσου. Εν συνεχεία, οι βασιλείς, μετά του πρωθυπουργού, των λοιπών επισήμων και των ερμηνευτών του έργου, έλαβαν αναμνηστικές φωτογραφίες. Η αισθητική είναι μια καινούργια τέχνη, η οποία ασχολείται με τη γυναίκα. Η φυσική μανία της γυναίκας να γίνει πιο όμορφη, να διορθώσει τις ατέλειες που μπορεί να έχει στο πρόσωπο ή στο σώμα, ευρίσκει θεραπείαν εις τα Ινστιτούτα Αισθητικής. Εδώ, εμαθήτριε μιας από τα σχολάς διδάσκονται την δύσκολον τέχνη των. Για τους άντρες φυσικά, όλα αυτά τα βάσανα των γυναικών, για να γίνουν πιο όμορφες, είναι κατανόητα. Οι γυναίκες όμως δεν ενδιαφέρονται αν οι άντρες τον καταλαβαίνουν ή όχι. Θα σε ενδιαφέρει να πληρώνουν τους λογαριασμούς. Άλλωστε είναι γνωστό εν προκειμένου το γυναικείο αξίωμα προς τα κάλλη την ο πόνος. Με την παρουσία 10.000 θεατών διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού Πειραιός και Ολυμπιακού Κύπρου, ο οποίος έληξε με σκορ 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού Πειραιός. Ο αγών μολονότι διεξήχθη εις το ακατάλληλο από την βροχή γήπεδον Καραϊσκάκη, ενεθουσίασε τους θεατάς, διότι οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές απέδωσαν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δεδομένου ότι είχαν ως αντίπαλόν τον μίαν πολύ ανωτέρας κλάσεως ομάδα, την πρωταθλήτριαν Ελλάδος.